Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη μέρα. Καινούργιο background στο κανάλι. Ναι. Βασικά, όσοι είδατε το προηγούμενο vlog, το house tour, σας είπα ότι θα μετακομίσω. Και όσοι είδατε το προηγούμενο vlog, σας είπα ότι ναι, βρήκα το σπίτι. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ. Είστε έτοιμοι να σας κάνω ένα μικρό tour στο σπίτι, το οποίο είναι ψιλοάδιο. Δεν καθυστερώ περισσότερο, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που θα το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Πάμε! Μαζί μου φυσικά είναι η Κωνσταντίνα. Γεια σας! Είσαι έτοιμη εδώ να δείξουμε στον κόσμο το σπίτι μου? Ναι! Ξεκινάμε πίσω, βλέπουμε την ντουλάπα. Αυτό είναι μία ντουλάπα. Αυτό είναι το σαλόνι. Βασικά το σπίτι ήρθε σχετικά επιπλωμένο, είχε κάποια έπιπλα, τα υπόλοιπα θα φέρω τα δικά μου, οπότε ό,τι βλέπετε αυτά υπήρχαν ήδη μες στο σπίτι και πολλά άλλα τα οποία πετάξαμε. Δουλεύαμε επί τρεις συνεχόμενες νύχτες, θα έλεγα με την Κωνσταντίνα, για να έρθουμε εδώ για να το καθαρίσουμε, να βρούμε περίπου το δεκόρο, να πετάξουμε τα έπιπλα. Γενικά έχει μεγάλη διαδικασία ένα σπίτι. Από εδώ βλέπετε την κουζίνα, η οποία είναι μικρή σχετικά, αλλά είναι και φοιτητικές ανάγκες, ότι πρέπει, θα βάλω ένα ψυγείο, θα βάλω εδώ ένα φούρνο. Λοιπόν. Φώτα. Δωμάτιο νούμερο 1. Αυτό. Εδώ βλέπετε το δωμάτιο το οποίο θα γίνει κρεβατοκάμαρα. Θα βάλω το κρεβάτι μου εδώ. Ντουλάπα και όλα τα σχετικά. Και το καλύτερο. Λοιπόν, αυτό εδώ που θα σας δείξω είναι το καλύτερο. Είναι ο λόγος για τον οποίο ίσως πήρα αυτό το σπίτι. Έχει αρνητικά το σπίτι. Δεν σας τα πω τώρα προφανώς. Αλλά θα σας δείξω τον λόγο τον οποίο επέλεξα το σπίτι. Είναι αυτό εδώ το δωμάτιο. Το βλέπετε. Αυτό εδώ το δωμάτιο θα γίνει gaming room, παιδιά. Θα γίνει το γραφείο μου, θα βάλω τον υπολογιστή και γενικά διάφορα γυρίσματα θα κάνω ακριβώς εδώ μέσα. Ένα πιο μεγάλο γραφείο, βέβαια, γιατί δεν χωράει. Ναι. Εδώ επίσης βλέπετε κάτω εξαρτήματα από τον καινούργιο μου υπολογιστή, τον οποίο θα ξεκινήσω να φτιάχνω εδώ. Ένα παλιό έπιπλο από εδώ, ένα παλιό έπιπλο από εκεί. Και γενικά αυτό, ναι. Έχει έτσι και ένα μικρό μπάνιο και τα σχετικά. Για φοιτητή, ίσως ένα άτομο, για ένα άτομο φοιτητή, είναι μεγάλο για να λέω και την αλήθεια. Αλλά εντάξει, καμιά φορά θα μένει η Κωνσταντίνα μαζί μου, θα έχω παρέα. Θα είναι ωραία και γενικά θα είναι ο χώρος ωραίος και για τα vlog και για τα gaming video. Βέβαια, θα προσπαθήσω να τον εξελίξω σιγά σιγά. Δεν έχω τα χρήματα ώστε να το κάνω το τέλειο σπίτι όπως θα ήθελα. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα βλέπετε τις αλλαγές. Οπότε γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Περιμένουμε τώρα τη μητέρα μου για να έρθει και να ξεκινήσουμε δουλειές. Θα πάμε σε πολυκαταστήματα στα οποία. Αγοράζεις τα πετσαρίες και τέτοια χρώματα, ναι. Σεντόνια, ριχτάρια. Και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το σπίτι πιο ωραίο, ρε παιδί μου, να το μεταποιούμε, να βάζουμε τα χρώματα που θέλουμε. Γιατί σιγά σιγά, σε περίπου μια εβδομάδα, ας πούμε, θα μετακομίσω και επίσημα. Βασικά είναι πάνω κάτω στην γειτονιά που είμαι και τώρα. Είναι κοντά στο παλιό μου το σπίτι, οπότε είναι πολύ καλό αυτό, διότι δεν θα αλλάξω την καθημερινότητά μου. Οι υποστάσεις από τη σχολή θα είναι οι ίδιες. Αλλά γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Επιτέλους έχουμε το δικό μας χώρο. Και επίσης είμαι χαρούμενος γιατί θα σας δείξω έτσι, τι αλλαγές θα κάνω. Ας πούμε, το βλέπετε αυτό το τοίχο εδώ όλο. Θα γίνει σινεμά. Ναι. Θα βάλω εκεί το προτζέκτορα και εκεί θα είναι σινεμά. Αυτά για τώρα. Λοιπόν, κάνουμε κάτι τελευταία εδώ συμμαζέματα και θα τα πούμε μόλις έρθει η μητέρα μου και θα ξεκινήσουμε στην αγορά. Και εξεύρεση πραγμάτων. Να πέσει το βιντεάκι πώς διαλύσαμε την κρεβάτι. Ναι, τώρα θα δείτε ένα βίντεο το οποίο είχε μέσα παλιά έπιπλα και πώς τα αποσυναρμολόγησα. Αυτά. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να βγάλουμε το κρεβάτι και έχουμε μείνει δύο βίδες και δεν κλειδώνουν? Σκουότ. Έτσι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, ήρθε η μητέρα μου εδώ και έφερε πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ μαχαιροπύρουνα, ξεκινάμε από το μηδέν. Εγώ είμαι σε φάση τώρα, αφού ήρθαν οι γυναίκες, τα έχουν αναλάβει όλα. Εγώ απλά κάθομαι και κοιτάω. Δεν μου πέφτει λόγος εξάλλου. Σπίτι μου είναι, αλλά δεν μου πέφτει λόγος εξάλλου. Λοιπόν, ξεκινάμε για να διαλέξουμε τα καλύτερα αντικείμενα διακόσμησης. Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν έχουμε επιλέξει το χρώμα. Δεν το έχουμε επιλέξει. Γιατί είπαμε, είναι θαλό. Τα χρώματα. Ακόμα δεν έχουμε επιλέξει τα χρώματα, αλλά πάμε να δούμε τι υπάρχει και ό,τι μας κάνει το κλικ, ας πούμε. Είστε νέα παιδιά και θέλετε πολλά χρώματα. Γιατί δηλαδή να προτιμήσετε? Επίσης, γράφει και καλύτερα στην κάμερα, αυτό το είπες.
τα πολλά τα χρώματα γράφουν καλύτερα στην κάμερα. Αλλιώς σήμερα δεν με πείραζε να το είχα άσπρο. Δεν θα ήταν πολύ χρώμο αν δεν έγραφε καλά στην κάμερα. Σωστό. Οπότε ναι, ξεκινάει η αναζήτηση. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Παιδιά, αυτά είναι τα ευχάριστα. Είναι ο λόγος που είχα χαρεί όταν είπα να μετακομίσω. Διότι είχα στεναχωρηθεί από τη μία, αλλά από την άλλη λέω είναι καινούργια αρχή. Οπότε αυτά εδώ θα μας τονώνουν, μας ανεβάζουν. Φτάσαμε, θα ξεκινήσουμε από τα βασικά, παιδιά. Θα αρχίσω να παίρνω τούβλα για να φτιάχνω έξω το διάδρομο. Λίγο γκαζόν θα βάλω έξω, εκεί στο μπαλκονάκι που έχω θα βάλω γκαζόν. Θα γίνει εξαιρετικό, θα γίνει εξαιρετικό. Έχουμε πολύ μεγάλες βλέψεις για αυτό το σπίτι. Είμαι εδώ στο Λιρόι, αλλά δεν έχω ιδέα πως, τι γίνεται εδώ. Είναι μέχρι στιγμής μια τεράστια αυλή με πράγματα για να φτιάξεις το σπίτι σου. Αλλά στην κυριολεξία να το φτιάξεις. Πέτρες, ξύλα. Μπήκαμε μέσα, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Έχει τα πάντα εδώ μεταξύ. Έχω την τρέλα, ειδικά στις λάμπες. Με τις λάμπες τρελαίνομαι. Έχει εδώ ωραίες. Αυτές εκεί πάνω. Εδώ είμαστε, έλα, τα πετσαρία. Δεν νομίζω ότι θα εδώ το πιάσεις και έχει βάθος. Θα βάλουμε τέτοιο σε όλο το σπίτι να το κάνω ρεσάν, είναι εξοχικό. Λεφτά να έχεις εδώ και δώσε, παίρνεις τα πάντα. Ωραίο αυτό. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το βίντεο δεν είναι sponsored από τα Λερό ή οτιδήποτε. Απλά επέλεξα γιατί είδα στο ίντερνετ ότι έχει καλές τιμές. Αυτό. Δεν με δώσουν ούτε ένα ευρώ για αυτό το βίντεο. By the way. Εδώ βλέπουμε τη μητέρα μου την Κωνσταντίνα να επιλέγουν 10 ώρες νεκτάρια. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Εγώ τσιμπα, απλά πάρτε ένα. Πάρτε το γκρι. Αυτό. Και κάθονται με τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι λίγο πιο ανοιχτό. Αυτό είναι λίγο πιο. Αχ, γυναίκες. Ζοριστήκαμε, έχω να καταγγείλω ότι δεν είχε τα ριχτάρια συνδυασμό για τριθέσιο και για διθέσιο καναπέ. Αναγκαστικά και πήραμε αυτό το οποίο υπάρχει μόνο σε τριθέσιο και διθέσιο. Είχαμε δει ένα άλλο, το γκρι, το σκούρο, το οποίο υπήρχε μόνο για διθέσιο. Έλα τώρα. Κακό, μας χάλασε έτσι λίγο τη σκέψη, αλλά δεν πειράζει, θα το βρούμε. Διαλέξαμε την κουρτίνα μου. Θα είναι αυτή εδώ. Περίμενε. Δες το. Συνδυάζει το κόκκινο και. Το κόκκινο. Θέλω το κόκκινο. Έκλεισε. Μετά από πολλή προσπάθεια επιλέξαμε και τα πιτσαρία, κάτι το οποίο ήταν σχεδόν αδύνατο. Να ελπίζω να βγει ωραίο τελικό αποτέλεσμα και μας δικαιώσει. Και δύσκολα μέχρι στιγμής να αποφασίσω χρώματα ενδεχομένως για το gaming δωμάτιο. Επέλεξα ένα γκρι για έναν τοίχο και από εκεί μετά θα παίξουμε με σπρέι. Επιλέξαμε να πάρουμε σπρέι κόκκινα για να βάψουμε τα ύπλα. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Θα το δείτε πως θα βγει. Με επιτίθονται. Τώρα έχουμε περάσει άλλο επίπεδο. Είμαστε στην αναζήτηση γραφείου. Σκεφτόμαστε να φτιάξω ένα μεγάλο γραφείο έτσι για να έχω τον υπολογιστή. Ελπίζω να βγει η ιδέα. Θα έχει φάσει και βγαίνει αρκετά οικονομικό από το να πάρεις ένα έτοιμο γραφείο. No, όχι έτοιμο γραφείο. Λοιπόν, τελειώσαμε σε πρώτη φάση. Αποδεχτήκαμε ξεκάθαρο ότι δεν παίζει να κάνουμε μία φορά. Οπότε πάμε σπίτι. Πάμε βασικά μία στο IKEA. Και πάμε σπίτι να ξεκινήσουμε με όλα αυτά. Θα ξημεροβραδιαστούμε. Θα πάρουμε και φυτά. Λοιπόν, ερχόμαστε και εδώ απέναντι στο IKEA διότι βρήκα ένα πάρα πολύ καλό πάγκο, ένα πολύ καλό γραφείο και αν το έχει, θα το πάρουμε, γιατί είναι πολύ οικονομικό. Εδώ δεν με αφήνουν να τραβήξω βίντεο, μου κάνουν παρατήρηση, οπότε δεν έχει βίντεο εδώ μέσα. Ωραία, πήραμε και από εδώ λίγα πράγματα, πήραμε και το γραφείο ακριβώς, περίπου βασικά όπως το ήθελα, αλλά έχει πολύ συναρμολόγηση τώρα, πολύ δουλειά. Ξεκάθαρα έχουμε ένα πρόβλημα χώρου εδώ. Φέρε προς τα μένα.
Λοιπόν, πιο όρθιο. Διαγώνια ανάμεσα στον οδηγό και στον συνοδηγό. Λέτε να τα καταφέρουμε. Δείτε εδώ. Διαμπερές το κάναμε. Γεια σας παιδες. Λοιπόν, τα καταφέραμε, δείτε πως θα είμαι μέσα. Δείτε, εδώ. Εντάξει. Η πιο άνετη φόρτα σε όλη τη Θεσσαλονίκη θα γίνει σήμερα σε αυτό εδώ το αμάξι. Τι λέει παιδιά, έλα Κωνσταντίνα, έχει και σκιά από εδώ κάτω. Έλα, κάνει σκιά. Ω Θεέ μου. Άνετη. Άνετη, άνετη όλοι. Ξεκίνα τα αμάξι μας και φύγουμε κάποια στιγμή. Έλειψα για ένα λεπτό να πάω να δω πώς παίζουν τα βίντεο μου, πώς είναι. Και τώρα ο νέος καναπές. Θυμάστε πως ήταν έτσι λίγο πιο παπουδίστικος, λίγο πιο kitsch. Τώρα είναι πιο ωραίος και βάλαμε και κακτάκια. Κακτάκια, υπέροχα. Είναι πολύ cute, είναι πραγματικά full cute. Δυστυχώς τις κουρτίνες δεν μπορούμε να τις έχουμε τώρα, θα τις έχουμε την επόμενη φορά γιατί θα προσθέσουν κάτι πολύ ωραίο στο χώρο. Και πάμε να κάνουμε τα do it yourself. Πήραμε βέβαια, χρειάζεται συνδρομολόγηση, οπότε ας ξεκινήσουμε από τα μικρά, ας ξεκινήσουμε από τις καρέκλες της κουζίνας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φτιάξω το γραφείο, να το στήσω. Τσεκάρετε. Πάρα πολύ καιρό μου λέγατε πάνω γιατί έχεις τόσο μικρό γραφείο. Τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό. Δεν πήρα το πιο μεγάλο γραφείο που υπάρχει, αλλά είναι μεγάλο. Και είναι και πανεύκολο στην συναρμολόγηση. Λοιπόν, γίνεται τώρα η τοποθέτηση. Πολύ απλή. Σήκωσε. Να βρούμε καλή ισορροπία μεταξύ των δύο. Το απόλυτο τεστ είναι αυτό. Φαίνεται ότι μπορεί να το σηκώσει. Μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό εδώ το δωμάτιο. Ερχόμαστε στο σαλόνι, όπου έχουμε φτιάξει αυτό το καθρέφτη. Και ήρθε η ώρα της ταπετσαρίες. Γενικά δεν ξέρω αν θα έχω όλο το makeover εδώ στο vlog, αλλά σιγά σιγά, ίσως και στα επόμενα vlog, θα βλέπετε την εξέλιξη. Είναι κάτι που θέλει ώρες, θέλει χρόνο, θέλει δουλειά, θέλει χρήμα, αλλά προχωράει. Θα ξεκινήσουμε τώρα το project της ταπετσαρίας στην ντουλάπα. Γενικά αυτό αν πάει καλά, ελπίζω να σας δώσει ιδέες, να μετατρέψετε κι εσείς τα παλιά σε έπιπλα με επιτυχία, γιατί πρέπει να πάει καλά, σε καινούργια και μοντέρνα. Ξυλώσαμε το ένα και ξεκινάμε, του παίρνουμε τα μέτρα για να κολλήσουμε το αυτοκόλλητο. Δεν επιλέξαμε τα ταπετσαρία, αλλά επιλέξαμε αυτοκόλλητο για να είναι έτσι πιο εύκολη διαδικασία. Είστε έτοιμοι! Αυτό έγινε! Λοιπόν, εσείς το βλέπετε τέλειο, αλλά δεν είναι και τόσο καλό. Okay, κάναμε κάποιο λάθος τελικά στην τοποθέτηση αυτού, χρησιμοποίησαμε πιο επιθετικό, αλλά εφόσον μάθαμε το λάθος μας, φτιάξαμε αυτό εδώ, έτσι, λευκό, από τέτοιο χρώμα σε τέτοιο. Λοιπόν, και το τελευταίο μερεμέτι ήταν αυτό εδώ το επιπλάκι, το οποίο έγινε, μπορώ να πω, πολύ πολύ ωραίο. Παρ' αυτό το συνεργείο έχει κουραστεί, είμαστε πτώματα. Οπότε κάπου εδώ θα τελειώσει αυτή η μέρα. Η μητέρα μου θα μείνει στη Θεσσαλονίκη για να είναι αύριο εδώ στη συνέχεια. Η Κωνσταντίνα θα πάει σπίτι της και εγώ θα τα μαζέψω και θα πάω να κοιμηθώ επιτέλους. Να ανοίξω τον υπολογιστή να δω τι παίζει, τι συμβαίνει. Και γενικά όλο αυτό θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν θα σας πάρω μαζί μου σε vlog, αλλά θα το δείτε. Θα δείτε τη συνέχεια ή στα social media. Οπότε όσοι δεν με έχετε, να με ακολουθήσετε εκεί. Αυτά για τώρα. Bye, σπίτι, τα λέμε αύριο. Λοιπόν, εδώ είμαι, έχει περάσει η ώρα και είμαι έτοιμος για ύπνο. Όπως βλέπετε, είμαι ακόμα εδώ στο σπίτι μου, δεν έχω μετακομίσει τελείως όπως σας είπα. Δεν με διώχνει κανείς. Σιγά σιγά, όταν θα είναι έτοιμο το άλλο σπίτι, θα πάω. Αυτά, θα τελειώσω εδώ αυτό το vlog. Δυστυχώς, αύριο, βασικά θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί να συνεχίσουμε τις δουλειές. Δεν θα σας πάρω μαζί μου, αλλά θα το δείτε ολοκληρωμένο. Δηλαδή, σχεδόν ολοκληρωμένο. Ίσως στο επόμενο λογικά vlog. Αυτά, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε έτσι, ο τρόπος ίσως που μεταποίησα τα έπιπλα, ίσως το περισσότερο do it yourself. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αυτό το πράγμα και αν εσείς το έχετε εφαρμόσει σε δικά σας αντικείμενα. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, από εσάς τώρα θέλω να σκέφτεστε θετικά και η επόμενη μέρα θα είναι πάντα καλύτερα από την προηγούμενη. Αυτά, παιδιά, κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα vlog και εμείς, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο vlog.